Νομίζω ότι το κουκουέ και γι' αυτό ακριβώς εχθές. Αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο που και, υπάρχει. Είδαμε και την πρώτη πορεία, πρέπει να πω. Λέει, με σαφήνεια, θα πω και για την πορεία. Λέει με σαφήνεια ότι σε περίπτωση τέλεση κακουργημάτων ή εγκλημάτων κατά τη ζωή, μπορεί η αστυνομία να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως και ύστερα από απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου σε άλλες περιπτώσεις. Η χθεσινή πορεία αυτό που απέδειξε είναι ότι η συγγένεια νεκροταφείο που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να περάσει ούτε κατά καλό καιρό. Ούτε βέβαια το φθινόπωρο και αργότερα. Θέλω να πω ότι όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε καν στο τι ισχύει, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να εξελίξουμε κάτι να το πάμε να το βελτιώσουμε. Αυτό οφείλεται και στην πολυνομία και στις αλλαγές που έχουν γίνει από τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει προκαλέσει και ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση. Ακριβώς. Σας διαβάζω. Επιτρέψτε μας πάντως ότι δεν υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει απλά μια εκ του πονηρού αξιοποίηση συγκεκριμένων καταστάσεων μέσα στα Εγώ ιδρύματα. Υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση που προκαλεί σύγχυση. Αυτό που μπορείτε και το πονηρού αξιοποίηση υπαρκτών προβλημάτων και φαινομένων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε φοιτητικές εστίες. Μισό λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Δέρβος για το θέμα που μπορεί να προκύψει σήμερα. Έτσι, χθες, όσο έχουμε το ισχύον καθεστώς. Ένας φοιτητής να διαπιστώσει, να θεωρήσει ότι τελείται μια εγκληματική πράξη μέσα στον χώρο τον πανεπιστημιακό. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να ειδοποιήσει την αστυνομία ή δεν μπορεί. Επιθύνεις σε μένα. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρχε ανακοίνωση του Συλλόγου Οικοτρόφων Εστιών ΤΕΗ Χαλκίδας, που είναι αναβαθμισμένο κιόλας, σαν ΤΕΗ. Υπήρχε μια εισβολή. Μια εισβολή. Είναι, ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Αττικής. Στο Καποδιστριακό. Στο Καποδιστριακό. Στα ψαχνά. Θα σας πω όμως γιατί λέω εκ του πονηρού αξιοποίηση. Υπήρξε μια καταγγελία του Συλλόγου, καθώς μπήκαν μέσα ορισμένοι, έκαναν κλοπές, καταστροφές σε χώρους εστίας. Έγινε κανονικά ό,τι διαδικασία έπρεπε να ακολουθεί, ακολουθήθηκε νομικά. Τι αποκαλύφθηκε εκεί πέρα, αποκαλύφθηκε ότι σε εστίες και στο ΤΕΗ, εδώ και 8 μήνες δεν υπάρχει προσωπικό συντήρησης, λειτουργίας, φύλαξης και καθαριότητας και εκεί πέρα οι φοιτητές ακόμα και για να κάνουν μπάνιο με ζεστό νερό κάνουν κινητοποίηση. Γι' αυτό λέμε εκ του πονηρού αξιοποίηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και φαινομένων, με το νομικό καθεστώς. Γιατί για να συζητήσουμε για φαινόμενα εγκληματικότητας ή για εμπόριο ναρκωτικών ή για ελλείψεις μέσα στα πανεπιστήμια, εννοείται ότι υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά δεν λείπουν τα μάτια οι δυνάμεις καταστολής μέσα από τα πανεπιστήμια. Λείπει το 80% της κρατικής χρηματοδότησης, για παράδειγμα. Σε σχέση, σήμερα τα πανεπιστήμια λειτουργούν με το 20% των χρημάτων που δινόντουσαν το 2011. Το γνωρίζετε αυτό. Ένα λεπτό. Αυτές οι ελλείψεις και αυτή η κατάσταση προφανώς αξιοποιείται. Και για φαινόμενα... Εσείς κύριε Ρεμπάτη λέτε να μην... Να μην καταρριχθεί και μάλιστα χθες συμμετείχαμε στη μεγάλη διαδήλωση των φοιτητικών συλλόγων. Πάμε θέμα πολιτική βούληση, αν θέλετε. Δεν υπήρχε και πολιτική βούληση να λυθεί αυτό το ζήτημα σοβαρά. Υπάρχει, αποδεικνύεται και από τη συζήτηση σήμερα, μια ψεύτικη ανησυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την εγκληματικότητα. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί το λέμε πιάτσες ναρκωτικών υπάρχουν και σε άλλες περιοχές που δεν έχουν καν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Εγκληματικά φαινόμενα επίσης υπάρχουν σε άλλες περιοχές που δεν έχουν καν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεν αποτελεί επιχείρημα για να μην προσπαθήσει να υπάρχει ευνομία στο πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω. Δεν είναι θέμα κοινωνίας ευρύτερης. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω. Λέμε για πιάτσες ναρκωτικών. Ας πει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, ότι πριν λίγα χρόνια, όχι πριν 10, πριν 5, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που αναφερθήκατε και προηγουμένως, λειτουργούσε μονάδα χορήγησης υποκαταστάτων. Αυτό σημαίνει πιάτσα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πόρισμα Παρασκευόπουλου της προηγούμενης κυβέρνησης προέβλεπε μάλιστα χώρους εποπτευόμενης χρήσης μέσα στα πανεπιστήμια, που σημαίνει πιάτσα. Χώρους εποπτευόμενης χρήσης, αν μας απασχολούν τόσο πολύ τα ναρκωτικά, χώρους εποπτευόμενης χρήσης ψήφισαν μαζί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα μήνα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον και αξιοποιούνται επαρκτά φαινόμενα. Αξιοποιούνται επαρκτά φαινόμενα για την ένταση τη καταστολή. Θα χάσουμε το τελευταίο. Σημαίνει πιάτσα, για να είμαστε ειλικρινεί. Επειδή έχουμε μόλι 1,5 λεπτό για να καταλάβουμε. Η διεθνή πειρά αυτό λέει. Ότι μιλά για μια νέα γενιά που μπορεί να επειδή εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια να ενταθεί η καταστολή. Να του προστατεύσει κατ' ουσίαν. Είναι άλλο πράγμα να έχει ελεγχόμενο χώρο για υποκατάστατα και άλλο πιάτσα ναρκωτικό. Άλλο πράγμα αυτό. Ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί. Υπάρχει ένα σινιάλο αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά όλους τους εργαζόμενους, που λέει τι, ότι τα κεκτημένα όπως το άσυλο, το οποίο κερδίθηκε με αίμα, αγώνες και συγκρούσεις, τέλος. Λοιπόν, αυτή τη σιγή νεκροταφείου, για να έχουν άσυλο μέσα στα πανεπιστήμια, ποιοι, να έχουν άσυλο εταιρείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί έχουν άσυλο μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτή η πολιτική προφανώς και θα βρει.
Ποιος κάνει έρευνα στα πανεπιστήμια? Πόσες φορές, έχουν υπάρξει εταιρείες οι οποίοι θέλουν να κάνουν ημερίδες? Το ΝΑΤΟ κάνει έρευνα για πολεμικούς σκοπούς. Οι εταιρείες για τα κέρδη. Ακούστε, όχι έρευνα για πόσες φορές έχουν υπάρξει εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν. Δεν σας διέκοψα και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω. Τους 10 φοιτητές π.χ. από ένα τμήμα. Δεν σας διέκοψα. Αυτό γίνεται που λέτε. Οι φοιτητικές παρατάξεις που πρόκειται στην κλίση. Για να το κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ωραία, αυτή η πολιτική πήρε πρώτη απάντηση χθες. Εσείς εχθές λοιπόν κατεβήκατε, πήραν στις 2.000 άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω πόσοι, και μου έκανε κάτι εντύπωση δημοσιογραφικά, ότι σε αυτή την πορεία φάνηκε ότι ήθελαν ή συμμετείχαν, δεν ξέρω, και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε δίπλα στην ΚΝΕ και νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, το Πανεπιστήμιο Επιχείρησης, το οποίο δεν υπάρχει άσυλο, το έκτισε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία πέτρα-πέτρα. Αυτά υπηρέτησε με τους νόμους του. Δεύτερον, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που μιλάμε, λένε ότι πρέπει να καταργηθεί το άσυλο, όπως η κυρία Τζάκρη. Τρίτον, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει, ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ βέβαια τότε, τον περιβόητο νόμο Διαμαντοπούλου που απαντήθηκε πριν. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει, ούτε να την παρατεθεί με αυτή, μπορεί να την παρατεθεί με αυτή την πολιτική. Με αυτή την πολιτική που θέλει τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις, τους φοιτητές πελάτες, και αυτή την πολιτική θα την αντιμετωπίσει το φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, και σε αυτή την υπόθεση η ΚΝΕ είναι μπροστά.